Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι με μια σύγκριση αυτή τη φορά ανάμεσα στο Galaxy A51 και το Galaxy A71 και τα δύο τηλέφωνα έρχονται στην ελληνική αγορά επίσημα από τη Samsung Ελλάς στα 399 ευρώ το μικρότερο A51, στα 499 ευρώ το Galaxy A71 και στο συγκεκριμένο βίντεο θα δούμε ποιες είναι οι βασικότερες διαφορές μεταξύ των δύο συσκευών εκτός προφανώς από το μέγεθος της οθόνης τους. Η σημαντικότερη διαφορά ανάμεσα στις δύο συσκευές είναι προφανώς το μέγεθος της οθόνης τους, 6,5 ίντσες για τον Galaxy A51 και 6,7 ίντσες για τον Galaxy A71. Αν τα βάλει κανείς δίπλα-δίπλα, είναι και πολύ εύκολο να δει πόσο μεγαλύτερη η οθόνη είναι. Δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά όμως σε καθημερινή χρήση. Υπάρχει, είναι αισθητή όταν τα χρησιμοποιούμε. Και τα δύο τηλέφωνα όμως έχουν πλέον μια διαφορετική αναλογία πλευρών 20:9, κάτι που σημαίνει ότι η οθόνη είναι λίγο πιο στενή και λίγο πιο ψηλή από το συνηθισμένο, ενώ το πλαίσιο γύρω από αυτή την οθόνη είναι εντυπωσιακά με χαμηλά επίπεδα, ειδικά για τον Galaxy A71 αλλά και στον Galaxy A51, και στο πάνω και στο κάτω μέρος αλλά και στο πλαϊνό της οθόνης το πλαίσιο είναι πολύ μικρό, σε σημείο που σε καμία περίπτωση δεν ενοχλεί και κάνει και τα τηλέφωνα αρκετά λογικά σε μέγεθος με δεδομένη για τη διαγώνιο της οθόνης τους. 2400x1080 pixels είναι η ανάλυση και στις δύο οθόνες, δεν υπάρχει κάποια διαφορά εδώ, κάτι που τυπικά κάνει την οθόνη του A51 να είναι λίγο πιο λεπτομερής αλλά χωρίς η διαφορά να είναι αισθητή όταν χρησιμοποιεί κάποιος τις δύο συσκευές, ενώ και στις δύο περιπτώσεις η μπροστινή κάμερα είναι τοποθετημένη μέσα στην οθόνη σε μια μικρή τρύπα στο πάνω μέρος που επειδή βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης ενοχλεί σημαντικά λιγότερο σε σύγκριση με κάποια άλλα τηλέφωνα της εταιρείας, παλιότερα μοντέλα. Μάλιστα, εδώ έχουμε κάτι ασυνήθιστο, η τρύπα για την μπροστινή κάμερα του Galaxy A51 είναι αισθητά μικρότερη σε μέγεθος σε σύγκριση με την τρύπα που έχει το Galaxy A71, το οποίο από παρόλα αυτά έχει στο εσωτερικό και μια κάμερα με υψηλότερη ανάλυση. Στο πίσω μέρος των δύο συσκευών τώρα έχουμε και στις δύο περιπτώσεις 4 διαφορετικές κάμερες. Η βασική από αυτές διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα. Είναι στα 64 MP για τον Galaxy A71 και στα 48 MP για τον Galaxy A51. Η ανάλυση είναι μία από τις διαφορές. Η κάμερα του A71 έχει και ένα πιο φωτεινό διάφραγμα με f-stop 1,8 αντί για το f-stop 2 που είναι το διάφραγμα στο φακό του Galaxy A51. Υπάρχει μια διαφορά στο φως που βλέπουν οι δύο συσκευές και κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το ακριβότερο από τα δύο μοντέλα να παράγει συνολικά καλύτερες φωτογραφίες. Τώρα και τα δύο τηλέφωνα έχουν και μια δεύτερη κάμερα η οποία είναι ακριβώς ίδια, με υπερευρυγόνιο φακό με οπτικό πεδίο στις 123 μοίρες. Μπορεί να δει ένα πολύ μεγαλύτερο πλάνο σε κάθε φωτογραφία. 12 MP είναι η ανάλυση στη συγκεκριμένη περίπτωση και για τις δύο συσκευές. Πρακτικά είναι ακριβώς η ίδια κάμερα και μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφίες με λογικά επίπεδα λεπτομέρειας και πολύ ζωντανά και έντονα χρώματα, όπως συνηθίζει άλλωστε η Samsung. Μάλιστα, να το δούμε λίγο αυτό στην πράξη με το A51. Όταν ανοίξουμε την εφαρμογή της κάμερας, μπορούμε να γυρίσουμε από τη βασική κάμερα που έχει το συγκεκριμένο πλάνο σε αυτή με τον υπερευρυγόνιο φακό, που βλέπουμε ότι το πλάνο της κάμερας είναι σημαντικά μεγαλύτερο και μπορούμε να βγάλουμε μια πολύ διαφορετική φωτογραφία. Τώρα, και τα δύο τηλέφωνα επίσης έχουν στο πίσω μέρος τους μια τρίτη κάμερα με μάκρο φακό. Αυτή η κάμερα μας επιτρέπει να φωτογραφίζουμε το αντικείμενο που θέλουμε από πολύ μικρή απόσταση. Να φέρουμε ένα δείγμα για να το δούμε αυτό και στην πράξη. Ανοίγουμε την εφαρμογή της κάμερας και πάλι και επιλέγουμε τη μάκρο κάμερα. Είναι ξεχωριστή επιλογή στο μενού της κάμερας και μπορούμε να πλησιάσουμε όπως βλέπουμε πολύ κοντά στο αντικείμενο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε και η φωτογραφία είναι αρκετά διαφορετική από το συνηθισμένο. Βολεύει σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις αυτό το είδος φωτογραφίας και εδώ η κάμερα αυτή έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, 5 MP ανάλυση στον Galaxy A51, 5 MP και στον Galaxy A71. Βγάζουν και εδώ ακριβώς τις ίδιες φωτογραφίες με μια πολύ μικρή διαφορά στα χρώματα που αποτυπώνονται, που οφείλεται όμως στον τρόπο που η κάθε συσκευή επεξεργάζεται τα δεδομένα, επειδή χρησιμοποιούν διαφορετικό επεξεργαστή στο εσωτερικό τους. Επόμενη πολύ σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο συσκευές και ένας τομέας που υπερτερεί σημαντικά τον Galaxy A71 είναι αυτός των επιδόσεων και των τεχνικών χαρακτηριστικών. Το Galaxy A51 έρχεται με τον Exynos 9611 επεξεργαστή που κατασκευάζει η ίδια η Samsung. Αποτελεί μια πολύ μικρή βελτίωση σε σύγκριση με τον επεξεργαστή που είχε το αμέσως προηγούμενο A50 στο εσωτερικό του. 8 πυρήνες επεξεργασίας, 4 A53 στο 1,75 GHz και 4 A73 στα 2,3 GHz. Όμως το Galaxy A71 έρχεται με τον Snapdragon 730 επεξεργαστή της Qualcomm, έναν σημαντικά ισχυρότερο επεξεργαστή, και εδώ 8 πυρήνες λειτουργίας
6 α55 πυρήνες της ARM στο 1,8 GHz και 2 μόνο α76 πυρήνες επεξεργασίας της ARM στα 2,2 GHz, οι οποίοι όμως είναι σημαντικά ισχυρότεροι και αυτό αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο σε κάθε είδους benchmark αλλά και στην καθημερινή χρήση, για την οποία καθημερινή χρήση έχουμε μία ακόμα πολύ σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο συσκευές. Το Galaxy α51 στην έκδοση που έρχεται επίσημα στη χώρα μας έχει 4 GB μνήμης RAM σε αντίθεση με το Galaxy α71 που έρχεται με 6 GB μνήμης RAM και βλέπουμε ότι παρότι όταν κάνουμε μία δουλειά του ζητάμε να ανοίξει μία εφαρμογή, το Galaxy α51 δεν δείχνει να δυσκολεύεται περισσότερο. Αν κάποιος επιμείνει λίγο παραπάνω και δοκιμάσει να χρησιμοποιήσει τη συσκευή θα δει ότι σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονται κάποια πολύ μικρά κολλήματα τα οποία δεν υπάρχουν σε καμία περίπτωση στο Galaxy α71 και γιατί είναι πιο γρήγορο τηλέφωνο αλλά και γιατί έχει 6 αντί για 4 GB μνήμης RAM, ενώ τέλος να πούμε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά και στον τομέα του gaming, γιατί η κάρτα γραφικών στο Galaxy α51 παρότι είναι καλή για τα δεδομένα της Samsung δεν συγκρίνεται στις επιδόσεις που προσφέρει σε σχέση με την Adreno 618 που είναι κάρτα γραφικών που υπάρχει στο εσωτερικό του Snapdragon 730 και στο Galaxy α71, το οποίο μπορεί να παίξει και σχετικά απαιτητικά παιχνίδια με σημαντικά περισσότερη άνεση σε σύγκριση με το α51, ενώ το κάνει πετυχαίνοντας καλύτερες επιδόσεις, καταναλώνοντας και λιγότερη μπαταρία, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάποιον που θέλει να παίζει παιχνίδια. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διαφορά ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις είναι αισθητή και σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο τομέα, το Galaxy α71 δικαιολογεί τη διαφορά στα χρήματά του, ενώ και τα δύο τηλέφωνα έρχονται με 128 GB αποθηκευτικού χώρου και υποδοχή για κάρτα μνήμης, η οποία μάλιστα είναι ξεχωριστή από τις υποδοχές για τις δύο κάρτες SIM και τα δύο τηλέφωνα μπορούν να δεχθούν ταυτόχρονα δύο κάρτες SIM και μία κάρτα μνήμης. Για την μπαταρία των δύο συσκευών τώρα, η Samsung δεν έχει κάνει κάποια σημαντική αλλαγή. 4.000 mAh είναι η χωρητικότητα στην μπαταρία του Galaxy α51, όσο ακριβώς ήταν και στο αμέσως προηγούμενο Galaxy α50, και αντίστοιχα το Galaxy α71 έρχεται με μπαταρία χωρητικότητας 4.500 mAh, όσο ακριβώς ήταν αντίστοιχα και η χωρητικότητα της μπαταρίας του προκατόχου του Galaxy α70. Αυτό έχει διαφορά φυσικά στην πράξη. Το Galaxy α71 έχει πολύ καλύτερους χρόνους αναμονής και λειτουργίας και το πολύ καλύτερο, εντάξει, ανάλογα τώρα βέβαια πώς θέλει ο καθένας να το συγκρίνει, μπορεί να βγάλει με χαρακτηριστική άνεση μια ημέρα αρκετά έντονης χρήσης. Στο τέλος αυτής της ημέρας, το Galaxy α51 θα μείνει σχεδόν από μπαταρία και θα πρέπει να το βάλουμε στην πρίζα. Το Galaxy α71 θα έχει ένα περίπου 20% της μπαταρίας του ακόμα διαθέσιμο, το οποίο προφανώς δεν φτάνει για να το χρησιμοποιήσουμε και δεύτερη μέρα, αλλά είναι αρκετό σαν περιθώριο ασφαλείας, ώστε να μην φοβάται κάποιος ότι θα μείνει από μπαταρία πριν γυρίσει στο σπίτι του και καταφέρει να το βάλει στην πρίζα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το να το βάλει στην πρίζα, το Galaxy α71 υποστηρίζει σαφώς καλύτερη ταχεία φόρτιση, το υποστηρίζει το USB Power Delivery πρότυπο, μπορεί να φορτίσει με έως 25W και ταχεία φόρτιση, σε αντίθεση με το Galaxy α51 που συνεχίζει να υποστηρίζει το λίγο παλαιότερο πρότυπο της Samsung, το οποίο προσφέρει φόρτιση με το μέγιστο τα 18W. Υπάρχει εδώ μια διαφορά στο χρόνο που χρειάζεται η κάθε συσκευή για να γεμίσει, και με δεδομένο ότι το Galaxy α71 έχει μεγαλύτερη μπαταρία στο εσωτερικό του, καταφέρει να τη γεμίσει σχεδόν το ίδιο γρήγορα όσο το Galaxy α51, πετυχαίνοντας όμως καλύτερο αποτέλεσμα συνολικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ακριβότερο από τα δύο τηλέφωνα είναι καλύτερο σε επιδόσεις, παρότι στα 500 ευρώ υπάρχουν συσκευές από άλλους κατασκευαστές που είναι σημαντικά, μάλλον πολύ πιο γρήγορες ακόμα και από τον Galaxy α71. Είναι πιο γρήγορα αυτά από την πλευρά του σε σύγκριση με το α51. Δικαιολογείται 100 ευρώ διαφορά με τις επιδόσεις του, με τη μεγαλύτερη οθόνη που έχει στην μπροστινή πλευρά του, με τη διαφορά να είναι μικρή αλλά ορατή σε καθημερινή χρήση, και με τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει στο εσωτερικό του, όπως και με την βασική κάμερα που έχει και υψηλότερη ανάλυση, αλλά βγάζει και καλύτερες φωτογραφίες στην πράξη, με όλα τα υπόλοιπα να είναι πρακτικά ίδια ανάμεσα στις δύο συσκευές, τον εξωτερικό σχεδιασμό, το λειτουργικό του σύστημα Android 10 με One UI 2 και στις δύο περιπτώσεις, τα υλικά κατασκευής που δεν ταιριάζουν σε αυτή την κατηγορία τιμής, παρόλα αυτά είναι ίδια μεταξύ των δύο τηλεφώνων, το συμπέρασμα είναι ότι ανάλογα με το πόσα λεφτά έχει κάποιος διαθέσιμα για το επόμενό του τηλέφωνο και κατά πόσο τον ενδιαφέρουν οι καλύτερες επιδόσεις και η μεγαλύτερη οθόνη του Galaxy α71, θα επιλέξει αυτό, ενώ το α51 είναι σχεδιασμένο για όσους θέλουν απλά να κάνουν τη δουλειά τους καθημερινά,
με αρκετά καλές επιδόσεις για να μην δυσκολεύονται σε ό,τι τους ζητήσουν να κάνει, λίγο μικρότερη οθόνη και κάμερα η οποία δεν είναι στα ίδια επίπεδα με το α71, παρόλα αυτά είναι αρκετά καλή για να τη χρησιμοποιεί κάποιος καθημερινά και να βγάζει αποδεκτές φωτογραφίες, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτές λοιπόν είναι οι διαφορές ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα της εταιρείας. Αυτό ήταν το βίντεό μας, θα το πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!